θέλω εδώ να ανοίξω τώρα ξανά το μικρόφωνο των συζητήσεων με έναν ξεχωριστό κύριο, διευθυντή της εφημερίδας Ο Δρόμος Αριστεράς, κυρίως όμως έναν, το έχω πει, ο ίδιος δεν το αποδέχεται, έναν σύγχρονο πολιτικό αναλυτή με βαθιά θεώρηση των πραγμάτων, και απόδειξη αυτού είναι το συνέδριο για το υπαρξιακό θέμα της χώρας που έρχεται 18 και 19 Μαΐου στην Αθηνά, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, παρακαλώ. Είναι πολιτική επιστημονική σύγκληση ανθρώπων που οριζοντίως ανεξαρτήτως ιδεολογικών, πολιτικών, κομματικών προσανατολισμών θέλουν να συζητήσουν για μια χώρα που χάνεται. Είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Καλημέρα κύριε Ρινάλντι. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που είπατε στην αρχή. Κύριε Ρινάλντι, θα έρθω σε αυτό το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου στην Αθήνα διήμερο, όμως πριν από αυτό δεν μπορώ να τα αφήσω, διότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το ξέρετε. Ήρθε και το Μάτι χθες, 6 χρόνια μετά, η απόφαση για το Μάτι. Και εδώ υπάρχει πια οργή στην κοινωνία και για τις ποινές και για το είδος των κατηγοριών και για την απαλλαγή πρωταγωνιστών και. Η κυρία Μαρούπα, που ήταν μία από τις δικηγόρες των συγγενών, μας έλεγε πριν από λίγο ότι αυτή η θεσμική κατάπτωση στα πάντα πια, σε όλους τους αρμούς εξουσίας, δίνει εικόνα άλωσης. Ναι, άκουσα με προσοχή την κυρία Μαρούπα πριν. Είναι δικαιολογημένη η οργή ολόκληρης κοινωνίας. Είναι απανωτά αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε τη Μάνδρα, το Μάτι, τα Τέμπη. Έχουμε όμως και πολλαπλά δείγματα ότι αυτή η τρίτη εξουσία, η δικαστική εξουσία, αντί να παίζει ένα ρόλο ελέγχου των άλλων δύο, της εκτελεστικής και της νομοθετικής, στην ουσία είναι ένα κομμάτι ενός ολόκληρου συστήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, υπεύθυνο, αλλά και μεροληπτικό σε βάρος της κοινωνίας και, αν θέλετε, και σε βάρος της χώρας. Και δεν είναι τόσο χοντρό αυτό που λέω, δεν είναι τόσο, έτσι, πώς να πω, κάτι που είναι υπερβολικό. Είναι πραγματικό και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Μάλιστα, όταν υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις ή τέτοιες καραμπινάτες, χοντρές απαλλαγές υπευθύνων, να το πω έτσι, για μια σωρία πολύ σημαντικών εγκλημάτων ή ακόμα και εθνικών τραγωδιών, ο κόσμος δικαιολογημένα εξεγείρεται ακόμα περισσότερο, και μάλιστα εδώ νιώθει ο κόσμος ότι θίγεται η αξιοπρέπεια, η ύπαρξή του, καταλαβαίνει ότι όλα είναι τελείως σαφρά. Αλλά προσέξτε, ζούμε στο καθεστώς του ακαταδίωκτου. Το ακαταδίωκτο το έχουν θεσπίσει και το έχουν ψηφίσει και το έχουν κάνει νόμο του κράτους για όλους τους υπεύθυνους του πολιτικού συστήματος, της διοίκησης, του δικαστικού χώρου κτλ. Να μπορούν να έχουν το ελεύθερο να εγκρίνουν ή και να νομοποιούν οποιοδήποτε θέμα που αφορά το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό καθεστώς. Γιατί εδώ, συγγνώμη, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και γενίκευση. Ζούμε σε ένα ειδικό καθεστώς που έχει επιβληθεί μετά από τα μνημόνια, όπου αυτό το ακαταδίωκτο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και παίρνει διαστάσεις που προσυδειάζουν μονάχα σε κάποια απεικιοκρατούμενες περιοχές. Μοιάζουμε, όπως λέγεται, σαν το Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου για πολλούς λόγους και για τους πολέμους που γίνονται. Μοιάζουμε και με μια Κολομβία των Βαλκανίων, όπως λέγεται, για όλο αυτό το ένα συγκερασμό που υπάρχει ανάμεσα σε οικονομία, παραοικονομία, μαύρο χρήμα, κράτος, παρακράτος, υπόκοσμος. Και αυτά τα πράγματα, ας πούμε, δεν μπορούν να αφήσουν και αυτό που θα λέγαμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, χωρίς να είναι και εκείνη, να το πω έτσι, στιγματισμένη και μέσα σε ολόκληρο αυτό το καμβά. Προβιβάζονται και προάγονται όσοι υπηρετούν αυτό το σύστημα, και άρα ο κόσμος νιώθει ότι υπάρχει μια τεράστια ιδιοτέλεια πίσω από όλα αυτά και ένας κατατρεγμός. Προσέξτε τώρα,
Δεν υπάρχει απεργία που να μην βγαίνει παράνομη καταχραστική πάλι από τη δικαστική εξουσία. Δεν υπάρχει, πώς το λένε, γίνονται διώξεις απέναντι σε ανθρώπους εκπαιδευτικούς, απέναντι σε φοιτητές, απέναντι σε οποιονδήποτε. Θεωρείται παράνομη οποιοδήποτε αγώνας γίνεται στις σημερινές συνθήκες. Ή για να πάμε πιο πέρα, αυτό πάνε και ακροατές σας τα μηνύματα που διαβάσατε, 10 χρόνια στις καθαρίστριες που δεν είχαν ένα, σε μια καθαρίστρια που πλαστογράφησε ένα πιστοποιητικό, 10 χρόνια φυλακή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γιατί έγραψε ότι είχε ένα πιστοποιητικό, ενώ δεν το είχε, για να κάνει μια δουλειά. Ποια δουλειά? Τις καθαρίστριες. Δηλαδή αυτό είναι φοβερά πράγματα. Ενώ δεν προσλαμβάνονται πλέον με βάση τις μνημονιακές ρυθμίσεις κανένας υπάλληλος πουθενά, και τους βάζουν είτε με συμβάσεις τρίμηνες, εξάμηνες κτλ. Ή ακόμα μην ξεχάσουμε τη μητέρα της 12χρονης του Κολονού που έκατσε πάνω από 1,5 χρόνο φυλακή και αθωώθηκε τελικά, για να έχει το στόμα της κλειστό και να μην μιλήσουν και να μην πούνε ονόματα, πράγματα και δεν πάει σε καθεστώς ομοίρειας. Ξέρετε, κύριε, έχετε δίκιο που τα λέτε έτσι, όμα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά την ίδια στιγμή για εθνικές τραγωδίες, γιατί και το Μάτι και η Μάνδρα και η Θεσσαλία και τα Τέμπη και ο Νουκέστη ο αριθμός παίρνουν χαρακτηριστικά εθνικής τραγωδίας. Πώς γίνεται, αυτό ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει στο μυαλό του, πώς γίνεται να έχουμε το εύκολο κατηγορητήριο της Αμέλειας, όπου Αμέλεια, για να το ξέρουν όλοι, είναι πλημέλημα, δεν υπάρχει κλιμάκωση, 3 μήνες αυτό είναι, πάρ' το και φύγε. Υπάρχει μία ομερτά όλου του πολιτικού συστήματος, αλλά και με όλες τις επαφές και τις επιρροές και τις σχέσεις που έχουν με το δικαστικό σώμα, και αυτό το πράγμα το βλέπουμε να βγαίνει και να αποκαλύπτεται. Κανένας πραγματικός υπεύθυνος δεν θα ακουμπιστεί από αυτό το σύστημα της δικαιοσύνης έτσι όπως λειτουργεί μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πολιτεία, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει πολιτεία, δεν υπάρχουν θεσμοί που να λειτουργούν. Είμαστε κάτω από ένα ειδικό καθεστώς, όπου ένα πολιτικό σύστημα νέμεται και μοιράζει διάφορα πράγματα όσο αφορά τα χρήματα, τα κονδύλια, τα αυτά κτλ. Υπάρχει ένα δικαστικό σώμα το οποίο συγκαλύπτει όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και οι νατοϊκοί θεσμοί που επιβάλλουν αρκετά πράγματα. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο, πώς το λέτε, δεν είναι μόνο αν υπήρχε και παλιότερα ένα παλατιακό κράτος, μια φαυλοκρατία, αν γινόντουσαν και παλιότερα τέτοια πράγματα. Ναι, γινόντουσαν και παλιότερα. Τώρα αυτά έχουν γίνει συνηθισμένη κατάσταση. Έχουν γίνει, πώς να το πω, η κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικότητά μας. Η κανονικότητα μιας απικίας που είναι σε παρακμή. Μιας χώρας που κόβεται σε φέτες και σε λωρίδες. Μιας χώρας που έχει τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα, και το πόσο Ελλάδα θα υπάρχει και τι είδους Ελλάδα θα είναι αυτή το 2030, το 2040, είναι αυτά, έχουν τεθεί πλέον επιτάπητος, και πάνω σε αυτά γίνεται μια, πώς λέμε, προκρούστια διαχείριση από όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό, θα λέγαμε, το σύστημα, έτσι, το οποίο, πώς το λένε, μπορεί από αυτό που, από το υπάρχον να πλουτίζει, από αυτήν την υπάρχουσα κατάσταση χωρίς να μεταβάλλεται καθόλου, ή από τη σαπίλα αυτής υπάρχουσας κατάστασης κάποιοι να πλουτίζουν και να χαίρονται από πάνω και να είναι και αλαζονική, αλαζονία. Συγγνώμη που τώρα με πιάνει λίγο, και ενώ λέω θα είμαι συγκρατημένος, δεν μπορώ να δεχτώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προσέξτε, Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Φλωρίδης, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και πήρε μετάθεση τώρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως Υπουργός Δικαιοσύνης, να λέει πως όσοι μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα, αναφερόμενος στα Τέμπη. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο κύριος Φλωρίδης? Στην Ελλάδα πάνω από 90% της κοινωνίας έχει αποδεχτεί ότι έχουν γίνει τρομερές συγκαλύψεις στην υπόθεση των Τεμπών. Ότι μπαζώθηκαν γρήγορα βιολογικά υλικά, αντικείμενα, πράγματα, πήγανε σε 3-4 μεριές, βγάλανε τόσους τόνους από χώμα, τόνα, τάλο, και υπάρχει μια τεράστια υπόθεση συγκάλυψης, και βγαίνει με ένα θράσος 12 πιθήκων, να μην πω τίποτα πιο χοντρό,
και λέει ότι όσοι λένε για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Για τα μπάζα, δηλαδή είναι ολόκληρη κοινωνία για το κυροφλόγιο. Δεν ενδιαφέρει καθόλου τίποτα, τίποτα. Κύριε Ρινάλντι, καταλαβαίνω γιατί τα λέτε και επανέρχομαι. Δυστυχώς είναι κρίκι σε μια αλυσίδα. Δηλαδή και αυτό που είδαμε χθες με την απόφαση του δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, αλλά είναι η τροχιοδεικτική, είναι καθοριστική. Στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή, πόσο παραπάνω μπορεί να πάνε παραπάνω οι ποινές, δεν είμαι νομικός. Έχω την εντύπωση ότι στην έφεση πάνε για καλύτερα, όχι για χειρότερα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Ναι, θέλω όμως να σας ρωτήσω, αν το πολιτικό σύστημα, όπως το λέτε, διαβιεί από αυτό, δεν έχει έστω τα ελάχιστα, τα πιο ταπεινά, αν θέλετε, ένστικτα επιβίωσης του. Όταν αντιλαμβάνεται ότι στην κοινωνία έχει βρωμήσει το σύμπαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι τους καταλαβαίνουν πια όλοι. Δεν τους νοιάζει. Επειδή νομίζουν ότι έχουν τεράστιους πλέον χειριστικούς μηχανισμούς και ότι μπορούν να επιβάλλουν έναν έλεγχο και μια προσαρμογή όλου του κόσμου και επειδή δεν νιώθουν να απειλούνται από μεγάλα μαζικά κινήματα ή ακόμα και από αξιόλεγες αντιπολιτεύσεις, δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Μάλλον υπάρχει μια οργανική συμπολίτευση των βασικών συστημάτων. Μα εγώ γι' αυτό είπα όλο το σύστημα. Δεν εξαίρεσα κανέναν. Αναξαρτήτως της θέσης που βρίσκονται. Δεν έχουν ξεκοπεί από την πραγματικότητα. Δεν τους νοιάζει. Και σου λένε ότι με αυτό το τρόπο θα πάμε μπροστά. Θα ξεχαστούν αυτά. Σε 5-6 εβδομάδες θα ξεχαστούν. Αυτή ήταν η βασική αντίληψη και του συμβούλου, του Αμερικανού συμβούλου του κυρίου Μητσοτάκη για τα Τέμπη. Του κυρίου Στρίμπεργκ, αλλά είδατε ότι το θέμα με τα Τέμπη είναι ένα ενεργό και βαθύ ρήγμα στην ελληνική κοινωνία και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τη βγάλουν, να τη σκαπουλάρουν λίγο, αλλά όχι αλλάζοντας συμπεριφορά, όχι αλλάζοντας τους θεσμούς, όχι κάνοντας κάποια παρέμβαση ή κάτι για το αίσθημα περί δικαίου του κόσμου. Δεν θα ακουμπιστεί κανένας απολύτως από τους πραγματικούς υπεύθυνους. Ό,τι έγινε και στο μάτι, έτσι. Βεβαίως. Ό,τι έγινε και στο μάτι. Κανείς υπεύθυνος. Κανένας. Αυτό το κλίμα όμως δεν θέτει επιτάπητος το άλλο ζήτημα που ορθά θέσατε. Ο κόσμος, ως τελευταίο αποκούμπι, είχε τουλάχιστον τη δικαιοσύνη. Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αντιλαμβάνεται πολλές φορές τις αποφάσεις της. Είχε όμως διαχρονικά και λαμπρές αποφάσεις. Να μην τα ισοπεδώνουμε. Και λαμπρές αποφάσεις. Λοιπόν, αυτό χάνεται και αυτό. Βεβαίως. Χάνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ προσέξτε να δείτε σε ποια χώρα ζούμε. Πάει μια γυναίκα σε ένα αστυνομικό τμήμα να ζητήσει προστασία και σφάζεται έξω από το αστυνομικό τμήμα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τη δικαιοσύνη. Αν κανείς νομίζει ότι πηγαίνοντας στη δικαιοσύνη θα βρει το δίκιο του, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αναβολές, μεγάλα συμφέροντα, απειλές, ομοιρίες, πράγματα αυτά και τα λοιπά. Και βεβαίως υπάρχει αυτό το σύμπλεγμα, να το πω έτσι, και των τριών ή τεσσάρων, πέντε εξουσιών. Οι τρεις τις είπαμε, είναι η νομοθετική, η εκτελεστική, η δικαστική. Μετά έχουμε την τέταρτη εξουσία που ήταν τα ΜΜΕ. Πάρτε και λίγο το διαδίκτυο, τα τρόλ, αυτά και τα λοιπά, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Δημιουργείται ένα πλέγμα το οποίο είναι συνένοχο. Δεν θα λειτουργήσει αρκετά αυτόνομα ένα κομμάτι. Χρειάζονται πολλοί θαραλέοι άνθρωποι, πολλοί αξιοπρεπείς, ακόμα και δικαστικοί, άνθρωποι που θα πάνε κόντρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή χρειάζονται κάποια παραδείγματα σαν την κυρία Καριστιανού σε όλους τους χώρους, για να υπάρξει μια διαφορετική κατάσταση και ένα διαφορετικό μεγάλο ταρακούνημα. Αλλά θέλει πολλά κότσια για να μπορέσουν να υπάρξουν τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο ίδιο αυτό το σύστημα που έχουμε και μας εξουσιάζει ή μας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα μας με ένα πολύ χοντροκομμένο τρόπο. Προσέξτε, εγώ επιμένω για την αλαζονία της εξουσίας. Ένας καρκινοπαθής αυτοκτονεί γιατί δεν του δίνουν τις δόσεις για τη χημεία, πώς τα λένε, για την χημειοθεραπεία. Για τη χημειοθεραπεία του. Εκεί στην Κρήτη νομίζω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Βγαίνει ο κύριος Άδωνης, πάλι κι αυτός με θράσος, δεν ξέρω πόσων ηθίκων, και λέει ότι αν μου τα ζητούσε εμένα προσωπικά θα του έβρισκα τη χημειοθεραπεία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
άλλος άνθρωπος αυτοκτονεί και καίει το σπίτι του πρώτα και αυτοκτονεί για να μην του το πάρει η τράπεζα ή και τα κόκκινα δάνεια και τα funds. Θέλω να πω ότι ένας κόσμος, υπάρχει ένα 25 με 30% στην Ελλάδα που ζει μέσα στην απελπισία, στη φτώχεια και στον αποκλεισμό. Αυτός είναι όρος για να μπορεί να υπάρχει αυτός ο πλουτισμός κάποιου ιδιαίτερου στρώματος γύρω από τις ελίτ που υπάρχουν, γύρω από 5-6 οικογένειες μεγάλες δηλαδή και γύρω από ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα. Και θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα πιο μεγάλο πράγμα το οποίο το ξεχνάμε όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα, που είναι όλο το μνημονιακό και μεταμνημονιακό καθεστώς που υποβιβάζει και δημιουργεί μια κατάσταση αποικίας σε ολόκληρη τη χώρα, που μέσα σε μια αποικία αυτό που θέλει το σύστημα και η εξουσία είναι ο ένας να σκοτώνεται με τον άλλον για το παραμικρό θέμα, να μην νοιάζεται για γενικότερα προβλήματα, να είναι φοβισμένος ο πολίτης, να είναι καθισμένος μέσα στο σπίτι του, να μην μπορεί να αντιδράσει ή όταν πάει να αντιδράσει να μην βλέπει κανένα απολύτως αποτέλεσμα και από πάνω να υπάρχουν και αυτές οι δικαστικές αποφάσεις για τα εγκλήματα του συστήματος που απαλλάσσονται όλοι. Και εκεί ο κάθε πολίτης τρελαίνεται πια ή οργίζεται ή τρελαίνεται. Έως εκεί. Θέλω να βάλετε στον προφορικό λόγο, δεν γίνεται σχηματικά το λέω, μια ανωτελεία. Θα πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θα επιστρέψουμε. Θα πάμε και σε μεγαλύτερα κάδρα και θα κλείσουμε με μια εκτεταμένη αναφορά, γιατί εδώ έχω ερωτήματα πώς μπορεί ο κόσμος να μετέχει σε αυτή την διημεριδά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω όμως πριν κάνουμε τη διακοπή να τα ακούσετε και εσείς, κύριε Ρινάλντι. Επειδή καλά το είπατε, μερικές εμβληματικές προσωπικότητες για την κοινωνία, εγώ δεν λέω κάτι άλλο, για την κοινωνία που λένε τα αυτονόητα, κάνουν ό,τι μπορούν τα συστήματα οριζοντίως και διακομματικά να τις κατεδαφίζουν. Θέλω να διαβάσω την ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύου της κυρίας Καριστιανού. «Μαύρη ημέρα για τη δικαιοσύνη στο μάτι. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να λάμψει η αληθινή της έννοια, μέχρι να της ξαναδοθεί η ύψιστη θέση της. Οι αδικαίωτες ψυχές μιλούν μέσα μας και μέσα σε κάθε ευσυνείδητο άνθρωπο. Όσο αυτές οι φωνές κινούν τις ψυχές μας, εμείς θα προχωράμε στο δρόμο που μας ανατέθηκε». Αυτός είναι ο σχολιασμός της για τη δικαστική απόφαση στο μάτι. Ανεφάλου σχολείου είναι και μία απάντηση. Πάμε σε διάλειμμα. Μπορώ να πω μια μικρή κουβέντα μόνο. Βεβαίως. Όσοι όλα διαβάσατε αυτό το μήνυμα, ανατρίχιασα κύριε Σαχίνη. Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου και σέβομαι απεριόριστα τη δύναμη αυτών των γονιών και ιδιαίτερα της κυρίας Καριστιανού και των άλλων συνεργατών του συλλόγου τους, που υψώνουν αυτή τη πολύ θαραλέα και γενναία φωνή και το αναγνωρίζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Είναι μια ελπίδα, να το πω έτσι, αυτή η αντίδραση της κοινωνίας και αυτό το πράγμα. Ειλικρινά ανατρίχεζα την ώρα που τα διαβάζετε. Ο Ορέστης μου λέει εδώ, οι από εδώ λένε τι κακό που έγινε μόνο στο μάτι. Οι από εκεί λένε τι κακό που έγινε μόνο στα Τέμπη. Λες και αν κάει και σε από την ανευθυνότητα ή από το ξυλόλιο, έχει κάποια διαφορά κιόλας. Απορώ, λέει, δεν έχουν παιδιά, δεν ντρέπονται να τα κοιτάνε στο σπίτι, δεν ντρέπονται εδώ, διαμελίζουν παιδιά στην Παλαιστίνη και δεν ντρέπονται. Ορέστη, το θέμα δεν είναι τι λένε από εδώ και από εκεί. Το θέμα είναι ότι όλοι μαζί ομονοούν απελθέτω από εμού οι ευθύνες. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο από όσο φαντάζεσαι. Κύριε Ρινάλντι, μου στέλνουν εδώ μηνύματα και μου λένε, μα αυτή η χώρα δεν έχει καν στοιχειώδες σχέδιο του πώς να πορευτεί σε αυτές τις δύσκολες παγκόσμιες στιγμές. Να, ο Σάκης μου λέει, κύριε Ρινάλντι, πνιγήκαμε στο νερό στη Θεσσαλία. Ακόμη θες σχημαλόγου, φέρει μπότ από Βόλο για Λάρισα. Και αντί να υπάρξει ένα στοιχειώδη σχεδιασμός, ούτε να πνίγει το κόσμος, να μαζεύεται το νερό να μην πηγαίνει στη θάλασσα, είναι λαϊκός πλούτος το νερό, το νερό θα φέρει την ανάπτυξη, συζητάνε να ιδιωτικοποιηθεί η βρύση που πλένουμε τα πόδια μας, μην πω τίποτα άλλο, θα δούμε βρύση αλακάρτ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δούμε, θα παίρνεις κάρτα από το περίπτερο για να ανοίξει η βρύση. Με ένα σχηματικό τρόπο λέει το αυτονόητο, δεν υπάρχει σχέδιο καν. Ναι, νομίζω ότι ένα βασικό στοιχείο αυτής της μπλοκαρισμένης κοινωνίας και μπλοκαρισμένης χώρας είναι ότι η ταγή της, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, η ελίτ κτλ.,
έχουν μάθει να υπάρχουν μέσα σε ένα μεταπρατικό στάτους, μέσα σε μια μεταπρατική κατάσταση, μέσα σε μια εξαρτημένη κατάσταση που αδιαφορούν πλήρως και δεν νοιάστηκαν ποτέ και μέσα στην ιστορία να φτιάξουν ένα σχέδιο, να το πω έτσι, εθνικής κυριαρχίας και ανάπτυξης της χώρας και ύπασης της χώρας μέσα σε διαρκώς μεταλλασσόμενες διεθνείς συνθήκες. Και αυτό έχει ιδιαίτερη οξύτητα σήμερα, γιατί έχουν αποδεχτεί πλήρως το νέο αποικιοκρατικό καθεστώς που βάλαν τα μνημόνια το 2010 μέχρι σήμερα και έχουν βρει το τρόπο τους να πλουτίζουν μέσα σε αυτή την κατάσταση και να διαφορούν πλήρως αν ο Εύρος καίγεται ολόκληρος, όλη η Δαδιά να καίγεται για την 1,5 μήνα και να μην γίνεται τίποτα, αν η Θεσσαλία θα πλημμυρίσει και τι θα γίνει, μετά θα βρεθεί μια Ολλανδική εταιρεία, θα μπουν οι κατασκευαστικές εταιρείες να κάνουν πράγματα κτλ. Χωρίς να νοιαστεί κανείς τι γίνανε όλα τα έργα που έπρεπε να γίνουν, γιατί είχε ξαναπλημμυρίσει η Θεσσαλία, άλλα διαρκή εγκλήματα δηλαδή που υπάρχουν, η Βόρεια Εύβοια να κατακαίγεται και αμέσως να φυτρώνουν αμέσως ανεμογεννήτρες και σχέδια για μια τάχα πράσινη ανάπτυξη με καταστροφή όλου του πράσινου της χώρας. Είναι, θέλω να πω, ότι ένα σύστημα, έχουν δίκιο όσοι κάνουν αυτές τις παρατηρήσεις, λείπει τελείως ένα σχέδιο εθνικής κυριαρχίας και ανάπτυξης της χώρας που ακόμα και με λιγότερα χρήματα, με λιγότερα κονδύλια και με πιο ορθολογικό τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε και σωστή παροχή υπηρεσιών και να λειτουργούν οι υποδομές πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Έχουν διαλυθεί όλες οι υποδομές. Αυτό που έγινε με τους σιδηρόδρομους είναι κλασικό πράγμα. Να μπορεί ο κόσμος να μετακινείται με ασφάλεια, ακόμα και όλες οι ακτοπλοϊκές γραμμές και όλος ο νησιωτικός χώρος είναι αποκομμένος. Τα εισιτήρια έχουν πάει στο Θεό για να μεταφερθεί κανείς. Τα διόδια στις εθνικές οδούς έχουν μεγαλώσει, έχουν ακριβή, είναι υπερβολικά, δεν μπορείς να μετακινηθείς. Ακόμα και το να πάρεις ένα εισιτήριο με ένα κτέλ είναι ακριβό πλέον σήμερα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Θα ιδιωτικοποιηθεί ό,τι μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, αν αυτό φέρνει κέρδη σε κάποιους ομίλους και σε κάποιες επιχειρήσεις. Και η χώρα ας γίνει οικόπεδο, ας γίνει τεμάχια, ας γίνει ζώνες διαφορετικές σε κάθε μέρος, αυτά κτλ. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν κανένα ενδιασμό δηλαδή να ξεπουλήσουν τα πάντα, φτάνει να έχουν τη ζωή που κάνουν, τα χρήματα που βγάζουν στο εξωτερικό, να έχουν την αλαζονία που έχουν και μετά να βγαίνει κάποια κυρία Φλέσσα να μας λέει ότι όλοι μαζί τους σκοτώσαμε. Ο Πάγκαλος πριν από μια-δυο δεκαετίες να πει όλοι μαζί τα φάγαμε. Αυτό το θράσος που έλεγα πριν, ας πούμε, που έχουν και την αλαζονία που δεν τους νοιάζει τίποτα. Κύριε Ρινάλντι, θα έρθω στα μεγάλα παιδεία. Κοιτάξτε, σε μια χώρα με πάρα πολλά προβλήματα δομικού χαρακτήρα, προσέξτε, θα σας πω το απλό. Σε ένα μήνα, σε 6 εβδομάδες έχουμε ευρωεκλογές. Για τα επίσημα σκληρά ζητήματα, διλήμματα σε ποια Ευρώπη, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το συζητάω. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται η προσπάθεια να ανοίξει η διαδικασία. Διαβάζω τη χθεσινοβράδινη 12 και 2 πρώτα λεπτά ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Δευτέρας η προθεσμία εγγραφής στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου με τον τελικό αριθμό εγγεγραμμένων να ξεπερνά τις 200.000 από 128 χώρες. Οι εγγεγραμμένοι, ακούστε το κύριε Ρινάλντι, είχε ενδιαφέρον, ανήλθαν σε 202.556. Εκ των οποίων, εδώ είναι το ζουμί, 153.322, το 75,7, είναι κάτοικοι της επικράτειας και 49.234, το 24,3 εξ αυτών, Έλληνες που δυναμένουν στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος αριθμός που γράφτηκε ήταν στη Γερμανία, 9.578, στο Ηνωμένο Βασίλειο 9.090, στις Ηνωμένες Πολιτείες 3.857, στο Βέλγιο 3.491, στην Ολλανδία 3.119 και στην Κύπρο 2.808. Με συγχωρείτε κύριε Ρινάλντι, μετά από τέτοια καμπάνια εγγράφησαν 202.556, εκ των οποίων οι 153.000 αφορούν το εσωτερικό της χώρας και πανηγυρίζουμε. Ναι, νομίζω ότι
Αυτή είναι η κατάσταση της ψηφιακής μετάβασης στη χώρα και που νομίζουν ότι όλα μπορεί να τα λύσουν με τέτοιο τρόπο, και όλη η ιστορία της επιστολικής ψήφου δείχνει περίτρανα το τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται αυτές οι νέες τεχνολογικές, να το πω έτσι, δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι δημόσιοι χώροι και όλος ο δημόσιος χώρος και ό,τι είχε σχέση με το δημόσιο, δηλαδή την αγορά του Δήμου, τη συζήτηση, τη συγκέντρωση, τη συμμετοχή των πολιτών στα πράγματα κτλ. Πρέπει να μπορούν να πατάνε ένα κουμπί και να συμμετέχουν κάτι, να στέλνουν μια επιστολική ψήφο από εκεί που βρίσκονται και να νομίζουν ότι αυτό είναι μια συμμετοχή. Ή θεωρούν ότι η αρετή, ότι η δημοκρατία είναι όλο και όλο να πάει κάποιος να ψηφίσει πίσω από ένα παραβάν 4 ή 5 κάθε 5 χρόνια και μετά να υπάρχει απόλυτη ασυδοσία και κανένας έλεγχος σε αυτούς που κυβερνούν ή διοικούν. Προσέξτε τώρα, με την επιστολική ψήφο συνδέονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή είδατε κάποιες διαρροές και μάλιστα, κάποιες διαρρήξεις. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ πέρα μπαίνουν θέματα, ακόμα και το με ποιο τρόπο λειτουργεί αυτή η έστω η κολοβή δημοκρατία που έχουμε και τι άλλες ιστορίες υπάρχουν. Δηλαδή πόσα δεδομένα προσωπικά είτε χάνονται από τα ΕΛΤΑ, είτε χάνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε μπαίνει λέει κάποιος με ένα λωστάρι και κλέβει το γραφείο 304 και τα λοιπά. Αν μπήκε, είτε, ναι, ναι, αν μπήκε, ναι, και δεστήθηκε. Είτε, ναι, η κυρία Μισελ, κυρία Μισελ, τώρα θυμάμαι όλο Ασημακοπούλου, η κυρία Ασημακοπούλου. Ασημακοπούλου, ναι, στέλνει γράμμα με όλα, σε όλους που έχουν εγγραφεί στο εξωτερικό με στοιχεία που τις έδωσε, λέει, κάποιος υπεύθυνος του Υπουργείου, και αυτός ο κάποιος υπεύθυνος του Υπουργείου λέει ότι κάποιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν το κατανομάζει, έδωσε αυτές τις λίστες. Εδώ γίνεται ένα εμπόριο με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, γίνεται ένα πάρτι με αυτά τα προσωπικά δεδομένα και όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιβάλλει ένα πολύ μεγαλύτερο έλεγχο και μια μεγαλύτερη, να το πω, διαβλητότητα, και όταν μάλιστα τα αποτελέσματα και όλα αυτά τα διαχειρίζεται και όλους τους καταλόγους μάλλον τους διαχειρίζεται μια εταιρεία, η Singular Logic, η οποία έχει άμεσες σχέσεις με το περιβάλλον Μητσοτάκη και τα λοιπά, και άρα είναι δικαιολογημένα κάθε υποψία, κάθε πολίτη ή κάθε καχυποψία μπορεί να δημιουργηθεί για το τι μετριέται, τι δεν μετριέται. Οι εκλογικοί κατάλογοι δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα. Καλά, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Σωστά το θέτετε, αλλά να σας πω κάτι. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε ένα κράτος μπανανία. Δεν υπάρχει κανένας σοβαρός έλεγχος. Δεν λειτουργεί τίποτα. Δηλαδή που να ήταν. Σε μια χώρα, κύριε Ρινάλντι, όμως, που το έχετε περιγράψει, το δημογραφικό της είναι το μείζον θέμα. Σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται, έστω και με αυτή την εύκολη διαδικασία, αλλά με όλα τα παρελκόμενα που αναφέρατε, ελκτικό σε εκατομμύρια συμπατριώτες, εκτός, όχι απροϋπόθετα, με σοβαρούς όρους και προϋποθέσεις. Όχι πέμπτης, έκτης γενιάς που δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα αυτή. Εννοώ αυτούς που, ούτε αυτοί που φύγαν στα χρόνια της κρίσης. 500.000 νέοι που πήγαν στο ούτε εσωτερικό, αυτοί δεν έχουν... γράφονται ούτε μάλιστα, καν στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό λέει με αυτή την επιστολική ψήφο και τα λοιπά. Μάλιστα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Μάλιστα. Και πανηγυρίζουν για 200.000 που έχουν γραφτεί. Εγώ καταρχάς κάνω μια κριτική στην διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Άμα ήταν μόνο για τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, να το συζητούσαμε. Αλλά αφού γινόταν ένας πραγματικός έλεγχος στους εκλογικούς καταλόγους και τι πραγματικά έχουν σχέση με την Ελλάδα. Γιατί αυτό που λέτε τέταρτης, πέμπτης γενιάς που δεν έχουν καμία σχέση ή δεν ξέρουν τίποτα από την πολιτική ζωή της χώρας, αυτά παρόλο που πρέπει να αξιοποιηθεί όλος ο απόδημος ελληνισμός για την υπόθεση, ας πούμε, της χώρας. Δηλαδή δεν έχω μια θέση που να είναι, πώς να το πω έτσι, αρκετά τραβηγμένη από καμία συμμετοχή σε όποιον έχει φύγει από τη χώρα 20-30 χρόνια. Παρόλο που άλλες χώρες βάζουν τέτοιους όρους για αυτούς που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογικές. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαζόταν θα ήταν η εκαθάριση όλων των εκλογικών καταλόγων. Να γραφτούν μετά όσοι πρέπει να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους και από το εξωτερικό, και μετά να βλέπαμε και τις διαδικασίες που θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Είτε στις πρεσβείες, είτε κατά τόπους να δημιουργήσουν κάποια γραφεία να πάνε να ψηφίσουν, ή έστω και με επιστολική ψήφο. Αλλά να διευρύνεται το επιστολική ψήφο και στο εσωτερικό,
Και μάλιστα η αναλογία είναι 77% έχουν γραφτεί από το εσωτερικό, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό από το εξωτερικό, ας πούμε, δεν μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και νομίζω ότι πανηγυρίζει γιατί θέλουν να δημιουργήσουν αυτή την έκπτωση του πολίτη από τα κοινά, που να είναι μια απλή διαδικασία. Έχω μια επιστολή που μου τη φέρνει ένα κούριερ. Υπάρχουν προβλήματα και πώς θα επιδοτούν αυτές οι επιστολές στους πολίτες. Εδώ δεν λειτουργεί τίποτα δηλαδή στη χώρα. Θα γίνουν προβλήματα και με αυτά τα θέματα. Με κούριερ. Η ιδιωτική εταιρεία έχει πάρει εργολαβία ήδη. Έχει... Μπράβο. Όλα πρέπει να έχουν σχέση και λίγο με το κέρδος και λίγο με το κάποιες απευθείας αναθέσεις σε κάποιες εταιρείες. Είναι γνωστός αυτός ο τρόπος. Και η συμμετοχή του πολίτη θα είναι να κάτσει στο τραπέζι, να γράψει κάτι πάνω, να σταυρώσει σε κάποιο κοπέλιο και να το στείλει. Αυτό είναι συμμετοχή του πολίτη, δηλαδή στα κοινά. Αυτό το αύριο μεθαύριο θα θέλω να το κάνουν και με διαδικτυακό τρόπο. Πατάς ένα enter και ψηφίζεις. Δεν είναι αυτό συμμετοχή. Κύριε Ρινάλντι, επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, προσέξτε, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να γίνουν τεράστιες νοθείες πάνω σε αυτά τα θέματα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην φτάσουμε να συζητάμε τέτοια πράγματα. Ακούστε, επειδή θέλω να πάμε σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα, θα πάμε ως εξής. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε από τη Σουηδία για να δείτε, σε πύρωση των όσων έχετε αναφέρει, ότι έχουμε σαπίσει από τα μέσα μας. Προσέξτε. Mm-hmm. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Γιώργος από το Εγκόμπινγκ, αν το διαβάζω καλά, της Σουηδίας. Όπως γνωρίζετε, μένω στο Εγκόμπινγκ της Σουηδίας. Η κοντινότερη εκκλησία, ακούστε εδώ, ελληνοορθόδοξη, είναι στην Ουψάλα. Η Ουψάλα είναι μια πόλη που ζουν αρκετοί Έλληνες που σπουδάζουν και εργάζονται στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο και σε εταιρείες γύρω από αυτά. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ήρθαν στη Σουηδία τη δεκαετία του 60 και του 70, που οι περισσότεροι είναι τώρα συνταξιούχοι, πολλοί και από την Κρήτη. Η ενορία μας λοιπόν, που αποτελείται από αρκετούς Έλληνες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη και τώρα, μεγάλη Τρίτη πρωί που σας γράφω, δεν έχει αναρτήσει το πρόγραμμα εκκλησιασμών της Μεγάλης Εβδομάδας. Επίσης δεν είχαμε λειτουργία την Κυριακή των Βαΐων. Όλα αυτά συμβαίνουν, προσέξτε το άνθρωπος τι λέει, γιατί δεν έχουμε ιερέα για να κάνει λειτουργία τόσο πολύ το κράτος της Ελλάδας. Και η Εκκλησία της Ελλάδας σκέφτεται τους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό. Και στέλνει και τις φωτογραφίες ο άνθρωπος. Και δεν το λέει με καμία θρησκοληψία. Λέει τα ελάχιστα των παραδόσεων, των ηθών και των εθήμων, ο συνεκτικός κρίκος ενός ιδιότυπου που έχει αυτός ο λαός. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ο ακροατής σας έχει απόλυτο δίκιο. Και προς επίρρωση όλο αυτό που λέω, λέει, θέλω να προσθέσω ότι έχουμε κλείσει και μια σειρά ελληνικά σχολεία που υπήρχαν σε όλη την Ευρώπη και υπάρχει μια εγκατάλειψη δηλαδή όλου του ελληνικού απόδημου στοιχείου και είναι έκδηλο μιας πολιτείας που αυτό που όπως είπατε που σαπίζει δηλαδή, που αδιαφορεί ακόμα και για αυτά τα πράγματα δηλαδή και νοιάζεται για ασύλληπτα σήμαντες υποθέσεις, αν θα βγει ο κύριος Τάδε ή θα βγει η κυρία Τάδε ευρωβουλευτής, αν θα μεταγραφεί ο Τάδε ευρωβουλευτής σε άλλο ψηφοδέλτιο και με ποιο τρόπο θα υπάρξει το lifestyle το οποίο θα μπορέσει με αυτό να συγκεντρωθούν. Συγγνώμη κύριε Ρινάλντι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σας το κάνω και καλύτερο. Μου ήρθε μήνυμα από το Βερολίνο και είναι και συμπατριώτης μας, κριτικός, ο Αλέξανδρος. Σχετικό με αυτό, λέει, η ελληνική κοινότητα του Βερολίνου, το είχαμε αναδείξει ως θέμα, θα έφευγε από το κτίριο που στεγάζεται γιατί το κτίριο ήταν προς πώληση. Ακούστε. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Βερολίνου αγόρασε το κτίριο και το παραχώρησε στην ελληνική κοινότητα με ένα στοιχειώδες τυπικό ενίκιο, χωρίς καμία στήριξη να έχουμε από το ελληνικό κράτος. Ακούτε εδώ. Το ακούω, το βλέπω, το ακούω. Είναι τραγικά αυτά που ακούω. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Είναι λοιπόν η κατάσταση οριακή, υπάρχει υπαρξιακό θέμα για την Ελλάδα, γιατί αυτό το διήμερο κάνετε και θέλω να το εξηγήσετε και λίγο τεχνικά, με ρωτάνε, θα υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση, θα μπορεί να έρθει ο απλός πολίτης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ή θα φάει πόρτα, θα έχει face control? Για πείτε μου τα τεχνικά καταρχάς. Θα το εξηγήσω. Καταρχάς 18-19 Μαΐου, Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 το πρωί,
ξεκινάει το, ένα συνέδριο που είναι πολιτικό και επιστημονικό μαζί, που έχει σαν θέμα του το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, η τροχιά του 21ου αιώνα. Αυτός είναι ο τίτλος. Και μας ενδιαφέρει να δούμε το τι αλλαγές έχουν γίνει και να τεκμηριώσουμε αυτό, τι αλλαγές έχουν γίνει στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι σήμερα και γιατί υπάρχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα για την ίδια τη χώρα και την πορεία και άρα και την κοινωνία, το λαό, το πολιτικό σύστημα, όλες τις υποδομές, τα πάντα. Είναι ένα εγχείρημα αρκετά φιλόδοξο. Θα προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε δύο πράγματα σε αυτό το πρώτο συνέδριο. Και λέω πρώτο συνέδριο γιατί μπορεί να υπάρξει και συνέχεια, γιατί ο κόσμος που ήδη έχει εμπλακεί για τις διαδικασίες του συνεδρίου θέλει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Στο πρώτο συνέδριο θέλουμε να κάνουμε, να συμβάλλουμε στην επίγνωση αυτού του προβλήματος, να το θέσουμε σαν κεντρικό πρόβλημα στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βίο της χώρας, ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν τα άλλα, είναι πολύ πιο μικρά το καθένα που συζητάμε αν δεν δούμε το συνολικό πρόβλημα, το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, και βεβαίως να δούμε μια συμβολή στην αντιμετώπιση του. Τι θα σήμαινε μια αντιμετώπιση του. Από την άποψη αυτή έχει φτιαχτεί μια επιτροπή στήριξης που είναι γύρω στους 70 ανθρώπους που είναι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, συγγραφείς, επιστήμονες, εκπρόσωποι από διάφορα εργατικά σωματεία ή χώρους εργασίας, είναι από το διπλωματικό σώμα, είναι συγγραφείς, είναι άνθρωποι διανοούμενοι, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές κινημάτων, οι οποίοι στηρίζουν αυτό το συνέδριο. Στο συνέδριο αυτό θα υπάρξουν 37 ανακοινώσεις. Θα σας πω μετά τις θεματικές που έχουμε. Είναι 7 θεματικές. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι όποιος θέλει να δει, γιατί ήδη έχει γίνει μια προεργασία, έχουμε κάνει 7 διαδικτυακές εκπομπές, έχουμε αναρτήσει σε ένα site που έχουμε πάρα πολλά κείμενα από μέλη της Επιτροπής Στήριξης ή άλλων κόσμων που μας έστειλαν κείμενα. Μπορεί ο κόσμος να μπει στο site υπαρξιακοελλάδα.gr. Υπαρξιακό γράφεται με Y, όχι με I, αλλά με Y, λατινικό Y. Υπαρξιακοελλάδα.gr. Εκεί μπορεί να δει την Επιτροπή Στήριξης, να δει το ολόκληρο το πρόγραμμα, να δει όλες τις θεματικές και να δει μια σειρά από άρθρα που έχουν σταλεί, αλλά το πιο βασικό είναι μπορεί να κάνει εγγραφή. Να εγγραφεί ως σύνεδρος, το οποίο αυτό μας δίνει εμάς δύναμη, γιατί όταν γράφεται κόσμος φαίνεται ότι έχουμε μια μεγαλύτερη εμβέλεια και ένας κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθειά μας, και σαν σύνεδρος μπορεί να παρακολουθήσει απευθείας όλο το συνέδριο, αλλά και να υποβάλλει ερωτήσεις μετά από κάθε θεματική ή να πάρει και το λόγο, γιατί θα υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα. Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε live streaming διαδικτυακά από το κανάλι του συνεδρίου, αλλά και από άλλους διαδικτυακούς τόπους και από άλλα κανάλια που θέλουν να μεταδώσουν, και ήδη είμαστε σε κάποιες συζητήσεις και συμφωνίες για να μεταδοθεί από πολλούς διαδικτυακούς τόπους το συνέδριο. Είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Δεν είναι ένα κομματικό συνέδριο, είναι ένα συνέδριο που γίνεται από από ανθρώπους και διανοούμενους επιστήμονες, ανθρώπους που μετέχουν, που έχουν αγωνία για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας και θέλουν αυτό να γίνει ένα κεντρικό ζήτημα σε όλο το δημόσιο βίο και να ανοιχνεύσουν σοβαρές, ρεαλιστικές προτάσεις αντιμετώπισης αυτού του θέματος. Συνεπώς δεν υπάρχει κάτι περίπτωστο, δεν υπάρχει face control, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν απλά οι τεχνικές δυνατότητες και οι υποδομές που μπορεί να μας δώσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το κάνουμε επίσης το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών γιατί το θεωρούμε ένα ίδρυμα το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο και είναι ένας τόπος όπου γίνονται σοβαρά συνέδρια που προάγουν τη σκέψη και το πολιτικό λόγο ή διάφορους θεματικούς τομείς της χώρας. Είναι ένα σοβαρό ίδρυμα δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό το συνέδριο θα αποτελέσει μια αξιόλογη προσπάθεια στη συσπήρωση ενός δυναμικού
για να μπορέσει να δοθεί, να το πω έτσι, ποιος είναι ο στόχος ή αυτό που έχω στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοβαρό, μεγάλο εγχείρημα, διαφορετικό από αυτό που προσφέρει το πολιτικό σύστημα ή τα διάφορα κόμματα που υπάρχουν σήμερα. Χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο, κάτι που να έχει τα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος, δηλαδή να έχει χωρητικότητα, να χωράει πολλά πράγματα, να ψάχνει πράγματα, να βρίσκει απαντήσεις και ρεαλιστικές προτάσεις, να πραγματικά να συμβάλλει, να το πω έτσι, στην αντιμετώπιση αυτού του υπαρξιακού προβλήματος. Να πω εγώ ότι οι 7 θεματικές βλέπω εδώ στη σελίδα που μας παραπέμψατε στο υπαρξιακό ελλάδα.gr είναι πλευρές χρεοκοπίας, η ελληνική οικονομία κερδισμένη, χαμένη και προοπτικές, το νέο πολιτικό καθεστώς και το ξεγύμνωμα της δημοκρατίας, η τρίτη θεματική, ζητήματα συλλογικής και πολιτιστικής συνείδησης ελληνικής κοινωνίας, η τέταρτη θεματική, το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία και την εκπαίδευση από τη διάλυση στη διατεταγμένη υπηρεσία, το πέμπτο, προς νέες μορφές απικιοποίησης, ενέργεια, περιβάλλον και ψηφιακή δεκαετία, το έκτο, οι άμεσες εθνικές απειλές και το γκριζάρισμα του ελληνικού, του ελληνισμού, και το έβδομο, εθνική στρατηγική και υποκείμενο, προϋποθέσεις για μια διαφορετική πορεία. Κύριε Ρινάλντι, πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε στο δρόμο προς αυτό το εγχείρημα, θα σας θέσω ένα απλοϊκό ερώτημα. Λέμε ότι ζούμε πια σε ρυθμούς όπου οι μεγάλοι παίκτες ισχύως μετατρέπουν τις οικονομίες σε οικονομίες πολέμου. Αυτό σημαίνει πιο εσωτερικές λειτουργίες στους μεγάλους παίκτες ισχύως και στην οικονομία τους. Η χώρα αυτή που ενώ έχει παραγωγικές δυνατότητες έχει αφηθεί για δεκαετίες στην εισαγωγή, έχει αντιλήψει ότι η οικονομία πολέμου σημαίνει πρωτίστως, αν της προκύψει ως ανάγκη, πρέπει να ξαναμάθει να παράγει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό το θέμα μιας σοβαρής παραγωγικής ανασυγκρότησης που μέσα σε αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση και το θέμα της αποτροπής και της άμυνας παίζει ένα ρόλο ο οποίος είναι σημαντικός. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να θιχτούν και να αντιμετωπιστούν με μια σοβαρότητα. Πιστεύω ότι μόνο μια σύμπλεξη του εθνικού και του κοινωνικού μπορεί να φέρει, να δημιουργήσει, να το πω έτσι, ένα μεγάλο ένα πολιτικό κοινωνικό μπλοκ δυνάμεων στην Ελλάδα που να μπορέσουν να αναγεννήσουν ή να θέσουν με σοβαρότητα μια προσπάθεια να υπάρξει και να έχει μια εθνική κυριαρχία αυτή η χώρα. Τώρα προσέξτε, όλη η Ευρώπη δίνεται στο χακί, βγαίνουν οι επίσημοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάνε ότι για μια-δυο δεκαετίες πρέπει να συνεχίσουμε ότι θα ζούμε στον πόλεμο και με πόλεμο. Εμείς έχουμε εμπλακεί και στο πόλεμο της Ουκρανίας και στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, που θα μπορούσαμε να μην έχουμε εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο. Αποστρατητικοποιούμε τα νησιά και την άμυνα της χώρας, αποδιοργανώνεται όλο το σύστημα άμυνας που θα έπρεπε να έχουμε και να είναι σε ετοιμότητα. Απειλούμαστε από την Τουρκία με άμεσο τρόπο και το προετοιμάζονται για αυτό το πράγμα, είτε να επιβάλλουν με την ισχύ, ας πούμε, λύσεις και ρυθμίσεις, και φοβάμαι πολύ το τι είδους συμφωνίες θα γίνουν το Μάη που θα πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές απειλές και το θέμα του πολέμου θα μας απασχολήσει όχι μόνο εμάς, ολόκληρη την ανθρωπότητα, από πολλές πλευρές, και πρέπει να δούμε πώς μικρές και μεσαίες χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο, γιατί είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα. Κύριε Ρινάλντι, σας ευχαριστώ για αυτή την εκτεταμένη σήμερα συζήτηση, αλλά αν κρίνω και από τις αντιδράσεις των ακροατών, αρκούντος ενδιαφέρουσα για τους προβληματισμούς και κυρίως για το ότι βάζετε στη βάσανο τις δράσεις γύρω από ζητήματα βαθιάς σκέψης που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτό το εγχείρημα. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.